Πάμε να συνδεθούμε με την πλατεία Αγίου Γεωργίου στην Κυψέλη και την Μάνια Λιβιζάτου για να μας μεταφέρεις, Μάνια, όλο το ρεπορτάζ και την εικόνα από την πλατεία, η οποία για ακόμα μία νύχτα μετατράπηκε σε υπαίθριο κλαμπ. Να ξεκινήσουμε όμως από το επεισόδιο που είχαμε τα ξημερώματα, την επίθεση κατά αστυνομικών. Καλό μεσημέρι, Μάρκο. Πραγματικά επίθεση με πέτρες από άτομα που πυρπολούσαν κάδους αλλά και προκάλεσαν φθορές σε 7 οχήματα. Στην οδό Ευελπίδων δέχθηκαν αστυνομικοί της ομάδας δράσης στις 4.30 περίπου τα ξημερώματα εδώ στην Κυψέλη. Στο σημείο μετέβησαν άμεσα άνδρες της ομάδας δράσης με τους νεαρούς να πραγματοποιούν επίθεση με πέτρες αλλά και άλλα αντικείμενα. Να σου πω, Μάρκο, ότι οι αστυνομικοί κατάφεραν να κινητοποιήσουν 2 από αυτούς και να τους συλλάβουν, ένα άτομο 21 ετών και 22 ετών αντίστοιχα. Τώρα, όπως είπες, κραυγή αγωνίας εκφράζουν οι κάτοικοι εδώ στην Κυψέλη και κυρίως πέριξ της πλατείας Αγίου Γεωργίου, γιατί αυτό που μας λένε ότι ζουν το τελευταίο διάστημα πραγματικά δεν έχει προηγούμενο. Όπως είδαμε και από το βίντεο του Μιχάλη Τεζάρη από το ρεπορτάζ, πραγματικά το πρωί είναι ένας απέραντος σκουπιδότοπος και το βράδυ ένα απίστευτο γλέντι εδώ. Μάλιστα, οι κάτοικοι μαζεύουν υπογραφές για να στείλουν επιστολή στο Δήμο για την κατάσταση που επικρατεί εδώ. Δεν μπορούν να μεταβούν στα σπίτια τους, υπάρχουν αυτοκίνητα ή και κάδοι που στείλουν οδοφράγματα για να αποκλείσουν τους δρόμους γύρω από την πλατεία για να μπορούν άνετα να διασκεδάσουν χωρίς κανένα μέτρο, Μάρκο, προφύλαξης και φυσικά ούτε και τις απαραίτητες αποστάσεις που πρέπει να κρατάνε. Μάλιστα, κραυγή αγωνία των κατοίκων, δύσκολη κατάσταση. Μάνια Λιβιζάτου, τους ευχαριστούμε πολύ.